Λοιπόν, θες να αλλάξουμε τώρα κλίμα και ναι, διάθεση. Είναι Παρασκευούλα σήμερα. Λοιπόν, πάμε έτσι. Πάμε να δούμε, είπαμε πριν, προαναγγείλαμε, Ολυμπιακοί Αγώνες Μαγειρικής έρχονται προσερχώς στη Στουτγκάρδη και εκεί έχουμε έτσι πολύ δυναμική κριτική εκπροσώπηση, αλλά δεν θα τα πούμε εμείς. Πάμε να καλησπερίσουμε τον σεφ, τον Γιώργο Δαμιανάκη, ο οποίος είναι έτσι στην ομάδα των κριτικών σεφ που θα μας εκπροσωπήσουν σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσά και στου ακροατέ. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά, κύριε Δαμιανάκη, είστε πάρα πολλοί κόσμοι εκεί. Καλησπέρα σε όλου. Στο Ζαρό σα βρίσκουμε. Είμαστε στο Ζαρό και κάνουμε προετοιμασία στο μενού μα. Έχουμε ήδη μπροστά μα ένα ντεκόρ που θα παρουσιαστεί. Βέβαια, δεν έχει τελειώσει. Η Κνωσό, αντίγραφο του Κνωσού. Βέβαια, θα βγει σε μια πέτρα πάνω και κάτω θα έχει υγρό γυαλί σαν θάλασσα. Και θα είναι το βασικό μα ντεκόρ. Αχα. Το βλέπουμε εδώ. Το βλέπουμε και στα πλάνα μας. Αν είναι το βλέπετε εσείς στο πλάνο σας. Βλέπουμε και την πίσω πλευρά. Έχουμε εδώ και τη φίλη μας τη Βίκη που βοηθάει πάρα πολύ για να το τελειοποιήσουμε, να το φτιάξουμε, το παλαιώσεις και διάφορα άλλα που χρειάζεται, τα χρωματισμούς που είναι στην ομάδα μας υποστηριχτής. Τέλεια. Και βοηθά την ομάδα μας. Είμαστε 8 σεφ, οι 7 κριτικοί και ένας από την Πάνω Ελλάδα, αλλά δουλεύει χρόνια στην Κρήτη. Mm-hmm. Πολυτογραφημένος λοιπόν. Ναι, έτσι ακριβώς. Τον έχουμε κάνει κριτικό και αυτό πλέον. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, γιατί είμαστε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Κρήτης. Τι θα μαγειρέψετε, θέλω να μας πείτε? Θα κάνουμε 25 πιάτα, 25 μενού περίπου. Wow. Που τα 5 είναι γλυκά και τα υπόλοιπα είναι φαγητά. Έχουμε 4 finger food, έχουμε ένα μενού 5 πιάτων, έχουμε 3 ορεκτικά με κυρίω υλικό και έχουμε και άλλα 3 ορεκτικά που είναι με τοπικά προϊόντα. Συγγνώμη, έχουμε τώρα, είχαν finger foods οι Μινωίτες? Όχι, βέβαια. Είπαμε, εμείς παίρνουμε στοιχεία του μινωικού πολιτισμού, έτσι αλλιώς συνταγές δεν έχουμε πολλές από τον μινωικό πολιτισμό. Έχουμε κάποια στοιχεία, έχουμε όπως τη Γόρτινα, στην αρχαία Γόρτινα που υπήρχαν τα μεγάλα πιθάρια, που υπήρχαν το στάρι, το μέλι, το λάδι, τα βότανα. Mm. Έχουμε το γάρο που το έχουμε βάλει και εμείς στο φαγητό μας, το γάστριν. Και μερικά άλλα πράγματα τοπικά, παραδοσιακά. Αλλά θα δείξουμε και τεχνικές, νέες τεχνικές. Άρα θα πάρουμε την παράδοση και θα την κάνουμε σύγχρονη κριτική κουζίνα. Μινωική κουζίνα, λοιπόν, κύριε Δαμιανέκ, σε μια πιο σύγχρονη, μοντέρνα εκδοχή, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πείτε μας λίγο. Ένα μινωικό σκεύος βλέπουμε εδώ. Το έχουμε βάλει μια χύτρα μινωική. Θα μαγειρέψουμε λοιπόν σε σκεύη μινωικά. Θα παρουσιάσουμε σε πιάτα μινωικά. Και θα κάνουμε μια παρουσίαση του τότε με τη σύγχρονη κριτική κουζίνα. Για πείτε μας λίγο, η Ολυμπιάδα αυτή μαγειρικής πότε είναι? Είναι 2 Φεβρουαρίου? 2 με 7 Φεβρουαρίου είναι. Τρεις διαγωνιζόμαστε εμείς. Έχει κανονική παρέλαση, έχει φλόγα Ολυμπιακή. Συμμετέχουν 68 χώρες, 850 μενού. Για πρώτη φορά από την Κρήτη. 10.000 επισκέπτες που είναι στο κομμάτι της γαστρονομίας. Άρα μιλούμε για μια μεγάλη οργάνωση. Για πρώτη φορά έχουμε κριτική έτσι συμμετοχή σε αυτούς τους Ολυμπιακούς. Πρώτη φορά συμμετέχουμε στην Κρήτη. Ναι, σαν Κρήτη συμμετέχουμε πρώτη φορά. Και έχουμε βέβαια και τους υποστηριχτές μας που δίπλα στο πλευρό μας είναι ο Σελτάτος ο Λευτέρης, ο Τάσος Παπαδάκης και η Βίκη Μπαριάμι που είναι εδώ κοντά μας, που μας βοηθάει πάρα πολύ στην γραμματική υποστήριξη και στα ντεκόρ που φτιάχνουμε εδώ το ανάκτορο. Ωραία. Και πείτε μας τώρα ένα κυρίως πιάτο που ετοιμάζετε. Θα σας πούμε στοιχεία ενός κυρίου πιάτου. Σίγουρα βάζουμε. Δεν τα αποκαλύπτει όλα. Κρατάει και μυστικά. Καλά το κάνετε. Δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε όλα. Σίγουρα θα βάλουμε το γάστρι. Τι είναι το γάστρι? Θέλω να μας εξηγήσετε. Το γάστρι είναι ιστερομινοϊκό γλυκό της Κρήτης. Είναι ένας είδος μπακλαβάς. Οκ. Με τρία φύλλα. Βέβαια. Ήταν τρία φύλλα ξηρού καρπού και είχε μέλι και πετιμέζι. Ή αλλιώς μούστο. Πείτε μας μετά τώρα. Θα βάλουμε ασκολύμπρου σίγουρα. Ασκολύμπρου είναι ένα χόρτο που θα το βάλουμε σίγουρα στο μενού μας. Λαγό σίγουρα. Αλίμονο. Βέβαια. Και τούφα θα βάλετε, κύριε Δαμιανάκη. Βέβαια. Βέβαια, έχουμε και από εδώ την περιοχή. Βγάζει Κρήτη του ρούφα, αλλά θα βάλουμε και την τοπική τρούφα λίγο. Ακριβώς. Μην τα αποκαλύψετε όλα. Αυτό θα είναι μια δεύτερη σύνδεση. Μην τα πείτε τώρα όλα. Όχι. Δεν τα λέμε. Όλα θα τα κάνουμε. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια. Ένα οδηπορικό. Θα πάμε να μαζέψουμε. Έτσι, μπράβο. Πρέπει να πάμε να μαζέψουμε. Έχουμε συνεννοηθεί εμείς με την κυρία Δαμιανάκη. Να ανησυχείτε. Θα το έχω υποσχεθεί. Εδώ βλέπω ότι έχουν υποσχεθεί. Έχουν δοθεί υποσχέσει. Βεβαίως, έχουν δοθεί υποσχέσει αμοιβές. Κύριε Δαμιανάκη, πείτε μας λίγο έτσι. Η ομάδα τώρα πώς δουλεύει? Υπάρχουν
ρόλο για τον καθένα. Πώς κυλάει αυτή η συνεργασία? Είστε 8 σε αυτή την ομάδα, όπως μας είπατε, έτσι? Η ομάδα είναι 8 άτομα, υπάρχουν ρόλοι. Όλοι μαζί βγάλαμε το μενού, όλοι μαζί κάνουμε την εκπαίδευση, όλοι μαζί τρέχουμε για τα πιάτα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως. Ο καθένας βέβαια θα πάρει εκεί ένα κομμάτι, άλλος θα φτιάξει το ζεστό, άλλος θα κάνει το κρύο, άλλος το στήσιμο, άλλος θα κάνει το σέρβις, άλλος θα κάνει την παρουσίαση. Ο καθένας δεν θα κάνει και κάτι. Είναι πιεστικό όλο αυτό όμως, κύριε Δαμιανάκη. Είναι. Είναι πάρα πολύ πιεστικό. Ναι. Γιατί τρέχουμε τώρα περίπου ένα χρόνο, έχουμε όλες τις δουλειές μας. Ο ένας ήταν Αθήνα, ο άλλος ήταν Θεσσαλονίκη, ο άλλος δούλευε στα Χανιά. Είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούμε εμείς εδώ σαν ομάδα. Αλλά το καταφέραμε. Δεν είμαστε. Κάποιες άλλες ομάδες τρέχουν ένα χρόνο μόνο για αυτό το σκοπό. Δηλαδή κάνουν μαθήματα και κάνουν σεμινάρια για αυτό το πράγμα, ένα χρόνο μόνο για αυτό το πράγμα. Ούτε δουλεύουν ούτε κάνουν κάτι. Μάλιστα. Εμείς προσπαθούμε και με τη δουλειά μας και με το τέτοιο να βρεθούμε, να κάνουμε. Τη μία είμαστε εδώ στο Ζαρό, την άλλη είμαστε στο Ηράκλειο, την άλλη πάμε στα Χανιά. Ό,τι μπορούμε κάνουμε για να καταφέρουμε κι εμείς το καλύτερο αποτέλεσμα. Και πότε ταξιδεύετε, πότε φεύγετε? Η μισή ομάδα φεύγει 28 του μήνα με ένα βαν, γιατί θα βάλουμε και πράγματα μέσα. Και άλλοι 31 και πάμε στη Στουτγκάρντη. Μάλιστα. Ωραία. Και φαντάζομαι ότι εκεί θα έχετε και επαφές και με τους Έλληνες της Στουτγκάρντη που έχει μπόλικους και οι οποίοι βέβαια, θα έρθουν να σας στηρίξουν και να στηρίξουν και την ομάδα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι ακριβώς, εννοείται. Λοιπόν, ωραία. Και μόνο ότι συμμετέχετε είναι κάτι πολύ τιμητικό, γιατί είπαμε είναι για πρώτη φορά, αλλά εμείς να σας ευχηθούμε έτσι, να πάρουμε και τα Ολυμπιακά μετάλλια σε αυτή την Ολυμπιάδα Μαγειρικής, κύριε Δαμιανάκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς αυτό που θέλουμε αρχικά είναι να δείξουμε την κριτική γαστρονομία μας και τα τοπικά προϊόντα. Τη Κρήτη και τη Ελλάδα γενικότερα, βέβαια, να δείξουμε. Ωραία, τώρα θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι σας έχουμε. Έχω χρόνο να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κοιτάζω τον Μπάμπη. Ό,τι θέλετε. Ναι, θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι σας έχουμε όλοι. Είστε άνθρωποι που ασχολείστε με τον τουρισμό, με τη γαστρονομία και βεβαίως είστε άνθρωποι όλοι σας που προβάλλετε και προάγετε την κριτική γαστρονομία μέσα από τις δουλειές σας, στα ξενοδοχεία που δουλεύετε, στα εστιατόρια που δουλεύετε. Οι ξένοι γνωρίζουν για την κριτική γαστρονομία? Έχουν ξένοι στο μυαλό τους αυτό που έχουμε και εμείς στο μυαλό μας όταν ακούμε κριτική γαστρονομία? Δυστυχώς ή ευτυχώς, για μας ευτυχώς, οι ξένοι ξέρουν καλύτερα την κριτική γαστρονομία από ό,τι ξέρουμε οι υπόλοιποι εδώ στην Ελλάδα ή στην Κρήτη, κάποιοι που δεν δίνουμε το τόσο ενδιαφέρον που πρέπει να δείξουμε για την κριτική γαστρονομία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Ότι είναι μια από τις καλύτερες διατροφές η κριτική κουζίνα και η ελληνική βέβαια. Γι' αυτό πάνε να περάσουν το μήνυμα ή κάποιοι να πούνε μεσογειακή κουζίνα. Δεν είμαστε καμία σχέση με τη Μεσόγειο. Ναι, μεν ανήκομαι στο κομμάτι αυτό, αλλά η κριτική και η ελληνική κουζίνα είναι μια από τις καλύτερες κουζίνες που υπάρχουν. Από κρέα θα βάλετε κάτι στο μενού, ή? Εννοείται. Μοσχάρι ή μινοίτες είχαν πάρα πολύ. Σιγά σιγά, κύριε Δαμιανάκη. Σιγά σιγά, έτσι η Μέρη θα σας βάλει να τα αποκαλύψετε όλα, όλο το μενού. Δεν μπορώ να αντισταθώ όταν δεν πω κάποια πράγματα. Βλέπετε, σιγά σιγά σας τα βγάζει όλα. Να πούμε και για την ομάδα μας, δίπλα μας έχουμε τον Γιώργο τον Κουκλάκη, ο Γιώργος ο Παπλουστιδάκης, ο Βασίλης ο Γουλιδάκης, ο Εμίλιος ο Ασλάνης, ο Μανώλης ο Αλεξάκης και ο Μάνος ο Ζαχαροπλάστη μας, ένας από τους καλύτερους στην Κρήτη, Χατζάκης. Είναι ωραία. Η ομάδα Χατζηδάκης. Στις 9 του μήνα του Φλεβάρι μαζί με τα γλυκά και το μισό μενού εδώ, ξέρετε. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να είστε. Ευχαριστούμε. Τι ωραία. Λες να πάρουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και στη γαστρονομία? Και γιατί όχι. Εγώ είδα μια ομάδα έτσι πολύ δεμένη, με πολύ μεράκι. Γιατί όχι. Μακάρι. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε. Πάμε.